Υπάρχει μια ομάδα τρομερή που και τώρα ξεκινάει για τη νίκη την τρανή. Που και τώρα ξεκινάει για τη νίκη την τρανή. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Τον αντίπαλο το πιάνει φόβος, τρόμος, πανικός. Μες στο γήπεδο σαν μπαίνει έδασο Ηλυσιακός. Μες στο γήπεδο σαν μπαίνει έδασο Ηλυσιακός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Κίτρινο μαύρες φανέλες, ηλυσιώτικα παιδιά, στο γήπεδο σαν μπαίνουν οι λιοντάρια με καρδιά. Που στο γήπεδο σαν μπαίνουν οι λιοντάρια με καρδιά. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Ηλυσία υπάρχει μια ομάδα τρομερή που και τώρα ξεκινάει για τη νίκη την τρανή. Που και τώρα ξεκινάει για τη νίκη την τρανή. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Φίλες και φίλοι του Άπολα Sport, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Η εκπομπή που, όπως γνωρίζετε, ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Ηλυσιακό. Μια ιστορική ομάδα που μετά από πολλά χρόνια, τη νέα αγωνιστική χρονιά, θα αγωνίζεται στην Αλφα Αθήνας, στο Αλφα τοπικό. Βρεθήκαμε εδώ στα γραφεία της ομάδας για να συζητήσουμε με τους ανθρώπους που εκλέχθηκαν στην καινούρια διοίκηση, μάλλον στην Επιτροπή Ποδοσφαίρου του Ηλυσιακού, για τα αίτια, για το τι έφτιαξε και ο Ηλυσιακός θα βρίσκεται στο Αλφα τοπικό και ποια είναι τα όνειρα και οι φιλοδοξίες των ανθρώπων που ανέλαβαν για την καινούργια περίοδο. Ξεκινάμε το αφιέρωμά μας στον Ηλυσιακό με τον κύριο Βασίλη Κουνενή. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος Βασίλης Κουνενής είναι ο Γενικός Αρχηγός και ο υπεύθυνος των τμήματων υποδομής του Ηλυσιακού. Παλιός ποδοσφαιριστής. Κύριε Βασίλη, καταρχήν, δύο λόγια, ας πούμε,
για το ολυσιακό. Είναι στενάχωρο, ας πούμε. Δηλαδή, ο ολυσιακός να είναι να αγωνίζεται στο αλφα τοπικό. Σίγουρα, για όλους μας ήταν μάλλον ένα σοκ το να πέσει η ομάδα από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Όλοι μας θέλουμε να βλέπουμε τον ολυσιακό στο ψηλότερο σκαλί. Αυτό έγινε τελικά, πρέπει να ανασυσταθούμε, να δημιουργηθεί πάλι ο ελυσιακός ο μεγάλος, αυτός ο ελυσιακός που όλοι ξέρουμε. Και γι' αυτό αναλαμβάνοντας αυτή τη θέση, με ένα πλάνο και με συνεργάτες ικανούς και με ένα πλάνο πενταετίας, αναλαμβάνοντας εγώ προσωπικά τα τμήματα υποδομών, θα γίνει, ευελπιστούμε ότι θα γίνει μια εμπεριστατωμένη δουλειά ώστε να απαρτίζει το ηλυσιακό από γηγενείς ποδοσφαιριστές, έχοντας όλο το μέλλον μπροστά του. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θα κάνει πρωταθλητισμό η ομάδα, δεν θα ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές από άλλες ομάδες. Και δεν είναι ο στόχος το να ανέβουμε και αυτή τη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά εγώ από το πόστο που θα βρίσκομαι στα τμήματα υποδομών θα κάνω τα δυνατά να ενισχυθεί η ομάδα μας όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να έχει ένα μέλλον για τα επόμενα χρόνια. Τι έφτεξε, δηλαδή, ένα σωματείο ιστορικότατο. Έχουν παίξει ποδοσφαιριστές, έχουν βγει γνωστοί ποδοσφαιριστές από τον Ολυσιακό, Ηλίας ο Κάπας, δηλαδή. Ένα σωματείο με πολλούς φιλάθλους. Τι έφτεξε τελικά και βρέθηκε στο αλφα τοπικό Ολυσιακός, κατά τη δική σας άποψη? Εγώ δεν θα ήθελα να πούμε το τι έφτεξε ακριβώς. Πολλά φταίνε σε κάτι που δεν πάει καλά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τα αφήσουμε όλα πίσω μας, να έρθουν να αγκαλιάσουν την ομάδα όλοι όσοι αγαπάνε την ομάδα, να βοηθήσουν από ο καθένας ξεχωριστά και να ξαναγυρίσουμε στη θέση που μας ανήκει. Άρα γυρίζετε σελίδα, ας πούμε, σίγουρα. Ξεχνάτε. Σίγουρα. Πρέπει να ξεχάσουμε τα πάντα, λάθη σίγουρα γίνανε. Δεν είναι κάτι που μπορεί να επιρρύψεις κάποια ευθύνη σε κάποιον συγκεκριμένα γιατί έπεσε η ομάδα. Σίγουρα θα γίνανε λάθη και πιο παλιότερα και την περσινή χρονιά. Αυτό όμως γίνεται στο ποδόσφαιρο. Κάτι που μπορεί να μην σου πάει καλά, μπορεί να μην μπορέσεις μέσα στην διάρκεια της χρονιάς να το διαχειριστείς και έχεις τα αποτελέσματα αυτά που έχεις. Εγώ πιστεύω ότι όλοι όσοι ασχοληθήκαν με τον ελυσιακό καταβάλανε μεγάλη προσπάθεια στο να πηγαίνει καλά η ομάδα. Γι' αυτό ξεχνάμε τα πάντα, γυρίζουμε σελίδα και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να πάει η ομάδα μας εκεί που πραγματικά ανήκει. Ωραία. Οι φίλαθλοι, παρόλο που η ομάδα δεν είχε την επιθυμητή πορεία, ήταν δίπλα, ερχόντουσαν στο γήπεδο, στήριζαν την ομάδα. Τι μπορείτε εσείς να υποσχεθείτε από τη δική σας πλευρά στους φιλάθλους του Ολυσιακού όσον αφορά την πρώτη ομάδα και για τα τμήματα υποδομής, την ανασυγκρότηση των τμήματων υποδομής όπως αναφέρατε? Εμείς αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι και αυτό που εγώ από την πλευρά μου θα καταβάλω όσο μεγαλύτερη προσπάθεια γίνεται, είναι να έχουμε μια υγιή ομάδα, να βοηθήσουμε τα παιδιά της περιοχής να παίξουν ποδόσφαιρο γιατί αγαπάνε την ομάδα και να δούνε πάλι την ομάδα τους εκεί που πραγματικά, στη θέση που πραγματικά μας ανήκει. Ωραία. Προσλήφθηκε ο κύριος Χερίδης στα τμήματα υποδομής, έτσι είναι, και σαν τεχνικός διευθυντής στα τμήματα υποδομής. Θέλετε να μας αναφέρετε και το υπόλοιπο team, το προπονητικό team? Ήδη είμαστε σε επαφή με τα παιδιά που προπονούσαν τα τμήματα υποδομής. Δεν θα φύγει κανένα παιδί γιατί η δουλειά των ακαδημιών που
κάναμε ήταν όντως των τμήματων υποδομής ήταν αξιόλογοι. Εμείς με την εμπειρία μας θα προσπαθήσουμε να γίνει ακόμη καλύτερη. Πόσα παιδιά είναι στην Ακαδημία του Νησιακού? Είναι 220 παιδιά, 225. Θα ευελπιστούμε να αυξηθούν. Θα παραμείνουν οι προπονητές που ήταν τα προηγούμενα χρόνια στην Ακαδημία. Έχετε κάνει τον προγραμματισμό σας, πότε θα ξεκινήσουν τα τμήματα? Βέβαια. Να το αναφέρετε? Βέβαια, στις 27 του μηνός, μάλλον στις 17 ξεκινάει η πρώτη ομάδα του Ιουλίου. Στις 17 Αυγούστου ξεκινάει το εφηβικό και το παιδικό τμήμα. Και από 1η Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα υπόλοιπα τμήματα υποδομών. Ωραία. Όποιος, αν κάποιος γονέας θέλει να φέρει το παιδί του στην Ακαδημία του Λυσιακού, πού μπορεί να απευθυνθεί? Μπορεί να έρθει στα γραφεία του Λυσιακού στην πλατεία Τερζάκη και να κάνει την εγγραφή της και σίγουρα θα βρει μια ανταπόκριση από εμάς και ένα σκεπτικό το οποίο θα αρχίσουμε να το κάνουμε γνωστό σε όλο το κοινό των Ηλυσίων. Να έρχεται, δηλαδή, να έρχεται οι γονείς των παιδιών να αποτελούν και ένα τμήμα της πρώτης ομάδας, να ακολουθούν την πρώτη ομάδα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό που θα κάνουμε, αύριο θα δουν και τα παιδιά τους να παίζουν στην πρώτη ομάδα. Ωραία. Η Δημοτική Αρχή είναι... Η Δημοτική Αρχή στέκεται στο πλευρό μας. Ο Δήμαρχος κύριος Στόδας έχει υποσχεθεί ότι θα είναι στον αθλητισμό, θα είναι ενεργός και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει αρκετά. Με το γήπεδο θέλετε, πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις ή είναι εντάξει ο αγωνιστικός χώρος? Ο αγωνιστικός χώρος του προπονητήριου του Γουδιού σίγουρα θέλει βελτίωση. Ήδη θα είχε προγραμματιστεί από ό,τι ξέρω, αλλά λόγω του κορονοϊού μείνανε αρκετά πράγματα πίσω. Πιστεύω ότι θα τα βάλει στο πρόγραμμα και δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Το πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας θα είναι του χρόνου, δηλαδή τη νέα αγωνιστική χρονιά, είναι ο Λυσιακός και ο Αστέρας Ζωγράφου. Μάλιστα. Με τον Αστέρα Ζωγράφου, εγώ προσωπικά, επειδή έχω παίξει και στον Ελυσιακό και στον Αστέρα Ζωγράφου, εγώ δεν βλέπω καμία ομάδα της περιοχής ανταγωνιστικά. Η μία ομάδα από την άλλη έχει να κερδίσει. Η σχέση σας και με τα υπόλοιπα σωματεία, δηλαδή και με τον Άγιο Θωμά, τον Αστέρα Ζωγράφου, τα Ηλίσια? Φυσικά είναι πάρα πολύ καλές και προσωπικές. Όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις ομάδες αυτές τους ξέρουμε. Είμαστε από παιδιά φίλοι. Και ο στόχος μας είναι να συμπορευτούμε και ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Εμένα προσωπικά, επειδή είμαι από τους λίγους ποδοσφαιριστές που έχω παίξει και στις τρεις παλαιότερες ομάδες, στον Ηλυσιακό, στον Αστέρα Ζωγράφου και στον Άγιο Θωμά, με θέρμη ακούω τα ονόματά τους και δεν βλέπω κανέναν ανταγωνισμό. Ωραία. Κάτι άλλο που θέλατε έτσι να προσθέσετε? Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι να είμαστε καλά, να μην έχουμε πισωγυρίσματα με αυτό που συνέβη παγκοσμίως, ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε βάσει του προγραμματισμού που έχουμε κάνει. Εγώ να ευχηθώ υγεία, να γίνουν κανονικά τα πρωταθλήματα και ο Ηλυσιακός να επιστρέψει στη θέση που του αξίζει. Του αξίζει, βέβαια. Αυτό ευελπιστούμε όλοι. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Μαζί μας έχουμε και τον παλιό ποδοσφαιριστή, τον Γιώργο Τομίσα, ο οποίος ανέλαβε τώρα στην Επιτροπή Ποδοσφαίρου του Ηλυσιακού. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς συμβείτε στους φιλάθλους του Ηλυσιακού, οι οποίοι ήταν και είναι κοντά στην ομάδα, εν ώψη της νέας καινούργιας σεζόν, τι μπορούν να περιμένουν από εσάς και από την Επιτροπή Ποδοσφαίρου που αναλάβατε φέτος τις τύχες του συλλόγου? Κοιτάξτε να δείτε, όπως μάθατε, κάναμε την πρόσληψη ενός καταξιωμένου προπονητή της κατηγορίας, του Κώστα του Ψηλόπουλου, με σκοπό αυτόν, δηλαδή τι, να παίζει η ομάδα σωστό ποδόσφαιρο, που να αποπνέει υγεία και αθλητικά και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Και αυτό που θα ζητήσουμε από τους φιλάθλους της ομάδας είναι να συστρατευτούν μαζί μας, διότι και εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες παράγοντες, είμαστε φιλάθλοι ουσιαστικά της ομάδας.
και σε μια δύσκολη καμπή και τη ομάδα αυτή πήγαν προστάτε. Αλλά σίγουρα όμω χωρί τη συστράτευση αυτή που σα λέω του κόσμου δεν πρέπει να πετύχουμε τίποτα. Πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να προσπαθήσουμε για να μεγαλογήσει πάλι αυτό ο μεγάλο σύλλογο που λέγεται Ενισιακό. Εσεί πρώτη φορά ασχολείστε με τα κοινωνικά του σύλλογου. Πρώτη φορά. Πώς και αποφασίσατε να θέλατε να βοηθήσετε τώρα σε μια δύσκολη στιγμή που βρίσκεται ο σύλλογος. Θέλω να βοηθήσω σε μια δύσκολη στιγμή που βρίσκεται ο σύλλογος και γι' αυτό ακριβώς το λέω όπως και εγώ και τα παιδιά της Επιτροπής Ποδοσφαίρου πήγαμε μπροστάτες σε αυτή την κοινή προσπάθεια που κάνουμε. Ωραία. Να επαναλάβω όπως ρώτησα και προηγουμένως, η Δημοτική Αρχή είναι κοντά, είναι δίπλα στο σύλλογο, βοηθάει. Η Δημοτική Αρχή, αυτό τουλάχιστον έχει δείξει από την αρχή. Κάναμε μια γενική συνέλευση. Παρευρέθηκε ο Δήμαρχος και άλλοι και τη Δημοτική Σύμβουλη. Mm-hmm. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί δείχνουν ότι την πρώτη στιγμή θα είναι κοντά μας και θα μας βοηθήσουν, πιστεύω, ποικιλότερα. Ωραία. Και η σχέση σας με τα υπόλοιπα σωματεία, δηλαδή με τον Αστέρα Ζωγράφου, τον Άγιο Θωμά. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Εγώ έχω παίξει και τον Αστέρα Ζωγράφου. Ο Άγιος Θωμάς είναι ένα αγαπητό σωματείο. Του σεβόμαστε, το εκτιμάμε και του ανθρώπου που το διοικούν. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Σκοπός μας είναι, σας ξαναλέω και πάλι, να παίζουν τα παιδιά της γειτονιάς ποδόσφαιρο, να είναι μακριά από τις καφετέρειες και τις, όλα αυτά τα πράγματα που γίνανε από εδώ και από εκεί, να είναι στους αγωνιστικούς χώρους και να θέλουν. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Μάλιστα. Άρα ο νέος Ενισιακός θα αποτελείται από νεαρούς παίκτες συν κάποιους έμπειρους. Ακριβώς. Θα είναι γράμμα νεαρών παιχτών συν κάποιους έμπειρους ώστε να βοηθήσουν αυτοί οι έμπειροι και τους νεαρότερους να πετύχουν τους σκοπούς και τους στόχους και τους δικούς τους αλλά και της ομάδας. Ωραία. Κάτι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε. Δεν ξέρω, έχετε κάποια παράπονα, θέλετε να αναφέρετε κάτι. Όχι, κανένα παράπονο δεν έχω. Δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Απλώς σας ξαναλέω και μόνο αυτό που θέλω είναι να συστρατευτούν αυτοί που αγαπάνε πραγματικά τον Ενισιακό και να βοηθήσουν. Διότι η Επιτροπή, αν έχετε διαβάσει την ανακοίνωση, δεν αποτελείται μόνο από εμάς. Υπάρχει δίνουμε τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε θέλει και μπορεί να βοηθήσει, να θέλει να μας βοηθήσει να είναι κοντά μας. Μα από οποιοδήποτε κόστο. Εσείς παρακολουθήσατε πέρσι καθόλου την ομάδα, είχατε. Σε όλα τα παιχνίδια σχεδόν. Τουλάχιστον τα εκτός Αττικής. Άρα, ποια είναι η άποψή σας, ας πούμε, για τη φετινή πορεία της ομάδας, ας πούμε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι το κακό πέρσι έγινε. Γιατί ξεκίνησατε και ποδοσφαιριστής και γνωρίζετε. Ξεκίνησα την αρχή. Δεν έγινε σωστός προγραμματισμός στην αρχή, με αποτέλεσμα να μείνουμε πίσω και αυτό δυστυχώς. Μας υποχρέωσε να μείνουμε πίσω στην βαθμολογία από την αρχή της σεζόν. Έγιναν προσπάθειες από την προηγούμενη διοίκηση να καλύψει το κενό αυτό. Δυστυχώς δεν επετέφθη ο στόχος, με αποτέλεσμα να υπήρχε και το μοιραίο και να πέσουμε την κατηγορία. Ήρθαν όμως παίκτες, αγωνίστηκαν στον Ενισιακό που έχουν παίξει και Super League, ας πούμε, ο Μεντρινός. Ναι. Τη στιγμή που ήρθαν οι ποδοσφαιριστές αυτοί ήταν ήδη αργά. Ο Μεντρινός ήρθε, νομίζω, το Δεκέμβριο. Η ομάδα σχεδόν είχε πάρει την κατηγορία. Και σας ξαναλέω και πάλι το ποδόσφαιρο πλέον δεν είναι όπως τα παλιά χρόνια που με μία-δύο-τρεις προσθήκες μπορείς να ανατρέψεις κάτι. Θέλει οργάνωση και μια σωστή αρχή. Αν δεν γίνει η σωστή αρχή, τότε δυστυχώς δεν θα πας και καλά και στην πορεία της περίοδου. Ωραία. Αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με το αεροτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Ας πούμε, εσείς τώρα ασχολείστε για πρώτη φορά με τα διοικητικά ενός αεροτεχνικού σωματείου, ας πούμε, πλέον τώρα που είναι ο Ενισιακός. Αξίζει κάποιος νέος παράγοντας να ασχοληθεί. Τι να σας πω, αυτό είναι και τελείως προσωπικό του καθενός. Εγώ σας ξαναλέω, ασχολήθηκαν από την υπερβολική αγάπη που έχω για το σύλλογο. Και δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους ανθρώπους. Έχετε παρακολουθήσει άλλες ομάδες, δηλαδή ποια είναι η άποψή σας για τα πρωταθλήματα της ΣΕΦ, ας πούμε. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτοί που ασχολούνται με τα αστικά σωματεία επιτελούν πραγματικά κοινωνικό έργο. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Θες χρόνο, ξέρετε, τρέξιμο και οικονομικό. Ακριβώς. Θες χρόνο, τρέξιμο, λεφτά. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι δεν έχει κανένα όφελο. Ουσιαστικά μπορεί να χάσει. Είναι μεράκι. Είναι μεράκι. Είναι η αγάπη προς το σύλλογο, προς τη γειτονιά σου, προς την ομάδα σου. Γι' αυτό και ασχολούνται περισσότεροι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Και ελπίζουμε στην επάνωδο τη ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας τώρα, με μεγάλη χαρά, έχω δίπλα μου τον Γιώργο Κακοβίρη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Γιώργος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Γνωστός πρώην διαιτητής,
από τους πολύ καλούς διαιτητές που έχουν περάσει, τον έχω προλάβει και μεγάλη μου χαρά που τον συναντώ μετά από αρκετά χρόνια. Αποφάσισες, Γιώργο, ξανά να μπεις, να βοηθήσεις την αγαπημένη σου ομάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, κάνουμε μια προσπάθεια. Πώς και αποφάσισες έτσι? Να κάνουμε μια ανατελεία σε αυτό. Προέρχομαι από την ομάδα του Ηλυσιακού, όπως και από τον Αστέρα Ζωγράφου. Έπαιξα πάλι και στη Β' Αθηνική, στην καλή ομάδα του Ηλυσιακού. Και κάνουμε μια προσπάθεια τώρα, μια ομάδα φίλων, να ξαναφέρουμε τον Ηλυσιακό εκεί που του αρμόζει. Παραλάβαμε μια ομάδα διαλυμένη και προσπαθούμε να... Λοιπόν, Γιώργο, τι έφτεξε και ο Ηλυσιακός μετά από αρκετά χρόνια στο Αλφα τοπικό? Τι έφτεξε, ποια είναι η δική σου άποψη? Όλο το σώμα είναι διοικητικά. Δηλαδή? Δεν έγινε καλός προγραμματισμός από το καλοκαίρι. Ενώ υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ηλυσιακό, ο κύριος Λόης, ο Γιώργος, έχει επενδύσει και έχει πληρώσει πάρα πολλά λεφτά. Νομίζω δεν είχε τους κατάλληλους συνεργάτες, κακές επιλογές παιχτών, μια χαόδης κατάσταση. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή στον Ηλυσιακό. Δηλαδή, παραλάβατε. Θέλουν να φύγουν όλοι οι παίχτες. Ήδη εμείς έχουμε κρατήσει κάποιους, αυτούς που θέλαμε τους διώξαμε με πολύ κόπο και προσπαθούμε να κλείσουμε μεταγραφές. Κλείσαμε ένα εξαιρετικό προπονητή, τον Κώστα τον Τζιρόπουλο, και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Ποιοι έχουν ανανεώσει, ποιους έχετε κρατήσει μέχρι τώρα, Γιώργο? Αυτή τη στιγμή είναι ο Ρενάτο, ο Μπουσάη, ο Παπαδημητρίου θα μας απαντήσει εντός των ημερών. Έχουμε κάνει δύο μεταγραφές, δύο πάρα πολύ αξιολόγους παίκτες. Συζητάμε με άλλους 5-6, αύριο έχουμε ραντεβού με τον Ταβάρες. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Δηλαδή, από το υπάρχον, από το περσι, μάλλον από το φετινό ρόστερ, θα παραμείνουν μόνο αυτοί που ανέφερες, αυτά τα ονόματα? Και άλλοι 4-5 νεαροί παίκτες. Οι υπόλοιποι θα φύγουν όλοι. Οι δύο μεταγραφές που είπες, μπορείς να αναφέρεις τα ονόματα? Επειδή δεν έχουν υπογράψει ακόμα, υπογράφουν από ότι 3 τον Αύγουστο, 3 Αυγούστου, που είναι οι μεταγραφές, καλύτερα να το... Ωραία, τουλάχιστον σε ποιες θέσεις θα γίνουν? Ο ένας είναι half αυτή τη στιγμή και ο άλλος είναι επιθετικό, half αμυντικό και ο άλλος επιθετικό. Ωραία. Δηλαδή, από ό,τι μου είπαν... Έφυγε ο Κοντοπίδης, έφυγε ο Σαμιώτης, σήμερα κιόλας. Τους ευχηθήκαμε καλή πορεία γιατί ήταν πολύ αξιόλογα παιδιά και πολύ καλά οι παίκτες. Σταματάει ο Αμανατίδης. Ο Παπαδημητρίου σκέφτεται να σταματήσει λόγω του τραυματισμού του. Υπάρχει μια έτσι λίγο άγχος, λίγο πίεση να τα προλάβουμε όλα. Θα είναι, από ό,τι μου είπαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές, νεαροί παίκτες συν κάποιους έμπειρους. Ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε, ενσωματώσαμε την Ακαδημία. Ηλυσιακός έχει 260 παιδιά Ακαδημία και λειτουργούσε μόνη της. Τώρα την ενσωματώσαμε με την πρώτη ομάδα και προσπαθούμε... Υπάρχει ένα πενταετές πλάνο. Ναι, ένα πενταετές πλάνο. Υπάρχουν παιδιά που θα ανεβάσουμε αυτή τη στιγμή από τις μικρές κατηγορίες και όσοι αξίζουν θα παίξουν. Ηλυσιακός είναι μαγαζί γωνία. Πολλοί παίκτες έχουν βγει από αυτόν, από αυτό το σωματείο. Ο Ηλίας ο Κάμπας είναι ο πιο... Δεν είναι μόνο. Ηλίας ο Μασούρας, ο Γιώργος που πήγε στον Ολυμπιακό. Μην αναφέρω τους παλιούς τώρα, εντάξει δεν χρειάζεται, αλλά είναι πάρα πολλοί παίκτες που έχουν βγει. Ο Μάκης Αγγελίνας, ο Σουρλής ο Γιώργος, ο Τσακανίκας ο Θανάσης, αυτοί είναι όλοι, ο Μιγάλης ο Καθιούσης, παίξαν όλοι από Αθηνική, Β' Αθηνική και είναι από τα σπλάκα. Δεν μιλάμε για Στεφανάκη, Βλάχο Νικολή, όλους αυτούς τους παίκτες που έχουν βγει, Σαργάνη και τα λοιπά εκείνες τις εποχές, μιλάμε για τώρα τελευταία. Οι παλέμαχοι του Ηλυσιακού είναι δίπλα σε αυτή τη νέα προσπάθεια, Γιώργο? Είναι κοντά μας, είναι και ο πρόεδρος των
βαλεμάχων η σημαία μας, ο Θόδωρος ο Κυριακού, είναι στη διοικούσα επιτροπή και αυτός θα προσπαθεί και με τις γνώσεις του και την εμπειρία του θα δώσει το κάτι παραπάνω. Είστε αισιόδοξος Γιώργο? Ναι, είμαι αισιόδοξος. Ζιακός πάει κάθε χρόνο θα πρέπει να σκέφτεται το πρωτάθλημα. Έτσι και εμείς φέτος σκεφτόμαστε πάλι το πρωτάθλημα, δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Και ο πρωταρχικός στόχος όμως είναι να φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα με ένα κράμα νέων παιδιών και να πάμε για πρωτάθλημα. Στους φιλάθλους, Γιώργο, τι μπορείς να σε υποσχεθείς? Οι φιλάθλοι ερχόντουσαν στο γήπεδο και θα έρχονται στο γήπεδο, στηρίζουν την ομάδα. Τι μπορείς εσύ, Γιώργο, να τους υποσχεθείς? Υποσχέσεις δεν μπορώ να τους υποσχεθούμε τίποτα. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να φέρουμε τον Ολυμπιακό πάλι εκεί που του αξίζει, του αρμόζει. Ωραία. Ο Δήμος, από ό,τι μου είπανε, είναι δίπλα σας. Ναι, ο καινούργιος δήμαρχος έχει δείξει ότι ενδιαφέρεται για τις ομάδες, όχι μόνο για τον Ελυσιακό, και για την άλλη ομάδα του Αστέρα Ζωγράφου. Είναι δίπλα μας, τώρα από εκεί πέρα το δίπλα μας είναι σχετικό. Η οικονομική βοήθεια δεν υπάρχει, είναι ελάχιστη. Εντάξει, είναι τώρα όμως και λόγω των καταστάσεων ή... Ανέκαθεν η οικονομική βοήθεια δεν υπήρχε από τον Δήμο Ζωγράφου. Ανέκαθεν δεν υπήρχε οικονομική βοήθεια όπως γίνεται από άλλους Δήμους. Εδώ δεν υπήρχε. Μάλιστα. Γιώργο, πώς βλέπεις τα πρωταθλήματα της ΕΦΣΑ, έτσι, το επίπεδο, είναι ανεβασμένο, Γιώργο, εσύ? Κοιτάξτε. Είσαι χρόνια στο ΕΦΣΑ. Κοιτάξτε. Εάν βάλω την εποχή που έπαιζα εγώ, είχαμε 2.000 κόσμο, 3.000 κόσμο. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τότε ήταν όλοι καλοί ποδοσφαιριστές, τώρα είναι στη δύναμη κτλ. Όμως πάντα τα πρωταθλήματα της Αθήνας είναι ανταγωνιστικά, είναι τα καλύτερα πρωταθλήματα, παίζουν οι καλύτεροι παίχτες. Εντάξει, με λάθη, γίνονται λάθη από την Ένωση, αλλά θεωρώ ότι για να είναι τόσα χρόνια πρόεδρος ο κ. Δημητρίου, πρέπει να είναι πετυχημένος. Δεν μπορεί να είναι τόσα χρόνια και να μην είναι πετυχημένος. Γιώργο, με την ειδική σου εμπειρία, τι πρέπει να διορθώσει η ΕΦΣΑ για να βελτιώσει την εικόνα των πρωταθλημάτων ή ποια είναι και τα προβλήματα και που πρέπει να σκύψει περισσότερο η Ένωση? Η Ένωση πρέπει να σκύψει στο αεραστεχνικά σωματεία, να δώσει, να μην θέλει μόνο να λαμβάνει. Δεν μπορεί να πληρώνουμε βελτία, να πληρώνουμε τα πάντα, έτσι, και να μην υπάρχει καμία απολαυή. Δεν υπάρχει καμία απολαυή. Όλα τα πληρώνεις. Είμαστε εραστέχνες παράγοντες, δεν βγάζουμε τίποτα, ματώνουμε. Και εντάξει, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα γενικά. Η Ένωση θα πρέπει να δει τα εραστέχνικα σωματεία, να τους δώσει καταστηρίξη και να τους δώσει βοήθεια. Αν μου δώσει 10 μπάλες δεν λέει κάτι. Δεν λέει κάτι να μου δώσει 10 μπάλες. Κάτι άλλο πρέπει να συμβεί. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να πληρώνεις τις κάρτες, τα δελτία, τα πάντα να τα πληρώνεις. Δεν μπορεί να τα πληρώνεις όλα αυτά. Αυτά βγαίνουν από τις τσέπες ανθρώπων που δουλεύουν με ροκάματα. Δεν είμαστε ούτε εφοπλιστές ούτε τίποτα, ούτε ανώνυμες εταιρείες. Πονάμε, αγαπάμε τις ομάδες και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Γιώργο, ποιος θα το περίμενε στην Α κατηγορία, στο καινούργιο πρωτάθλημα, είναι ο Αστέρας Ζωγράφου μαζί με τον Ελυσιακό. Ναι. Αν σου λέγανε παλιότερα, θα το πίστευες? Έχει ξαναγίνει μια χρονιά και διεκδικούσαν και οι δύο μέχρι τέλος. Στο νήμα, στις τελευταίες αγωνιστικές, πέρασε ενώ ήταν μπροστά ο Ζωγράφος, πέρασε ο Ελυσιακός. Εγώ προέρχομαι και τις αγαπάω και τις δύο ομάδες, προέρχομαι και από τις δύο ομάδες. Είμαι η πρώτη μεταγραφή που έγινε μεταξύ Αστέρα Ζωγράφου και Ελυσιακού, έγινε τα χρόνια του 79. Αλλά μεγαλύτερο κομμάτι της καρδιάς σου, ας πούμε, ανήκει στον Ελυσιακό. Και στους δύο. Δεν μπορώ να... Τώρα γιατί θα μου πείτε έτυχε να είμαι στον Ελυσιακό? Εντάξει, έτυχε, συγκυρίες. Εκεί υπάρχει μια καλή διοίκηση, υπάρχει ένα καλό επιτελείο. Έχουν βρει το δρόμο τους, εντάξει, να βρει και από εδώ ομάδα. Η άλλη ομάδα της ηλικίας μας. Να μην υπάρχει αντιπαλότητα,
Όσο είμαι εγώ, θα προσπαθήσω να μην υπάρχει καμία αντιπαλότητα. Και με τα υπόλοιπα σωματεία, δηλαδή με τον Άγιο Θωμά, με τα λίγα σχέσεις. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Με όλες τις ομάδες και με όλους τους ανθρώπους πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις και δεν υπάρχουν ούτε να δυναμητίζουμε παιχνίδια, ούτε να υπάρχουν εντάσεις και επεισόδια. Με τα προβλήματα που υπάρχουν στο ρεσλινγκ ποδόσφαιρο, αξίζει κάποιος νέος παράγοντας να μπει να ασχοληθεί? Τι να σας πω, πρέπει να το αγαπάει αυτό το πράγμα. Πρέπει να αγαπάει. Εγώ αγάπησα και το ποδόσφαιρο και τη διαιτησία. Αν μου λέγατε τι θα ξαναγινόμουν, θα γινόμουν διαιτής. Όχι με αυτές όμως τις συνθήκες. Έτσι, όχι αυτές τις συνθήκες. Τις συνθήκες που βρήκα εκείνη την εποχή. Κάποιοι λένε δεν άξιζε. Αυτό είναι ο καθένας πώς το εκλαμβάνει και πώς το σκέφτεται μέσα του. Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, είσαι στον χώρο. Γιώργο, μια που το ανέφερες, γιατί υπήρξες πολλά χρόνια διαιτητής. Πώς είναι οι φετινοί διαιτητές, πόσους βλέπεις δηλαδή, οι αθηναίοι διαιτητές, το επίπεδο? Το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Πολύ χαμηλό, με τη λογική η Αθήνα έχει αυτή τη στιγμή δύο διαιτητές στην Αθήνα. Δεν υπάρχει, είναι αυτό που έλεγα στους διαιτητές όταν ήμουν στο σύνδεσμο. Δεν υπάρχει πρότυπο. Δεν υπάρχει ένας διαιτητής να τους διδάξει. Ένας καθηγητής διαιτησία να τους διδάξει. Εμείς εκείνη την εποχή είχαμε τη χαρά και την ευτυχία να έχουμε μεγαθύρια της ελληνικής διαιτησίας, ένα Λαγογιάννη, ένα Γερμανάκο, ένα Πλατόπουλο, ένα Λέλο Μαυρακόπουλο, που μας έκανε μάθημα και εμείς που ήμουν και λίγο απίθασος και τα λοιπά, καθόμουν και το κοίταζα με ανοιχτό το στόμα. Υπήρχαν διαιτητές που πηγαίναμε το πρωί και τους βλέπαμε ή το απόγευμα όταν δεν είχαμε παιχνίδια και παίρναμε κάτι από αυτούς όλους και κάναμε τη δικιά μας προσωπικότητα. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά, ποιο να δεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχει αλλάξει η διαιτησία, έχει γίνει και πιο δύσκολη με όλα αυτά τα πράγματα που τους βάζουν και πιστεύω ότι για να φέρουμε και ξένους διαιτητές καταλαβαίνεις τι γίνεται τόσο που είμαστε από μικρά παιδιά στον χώρο και έχεις δει και εσύ όλα αυτά τα μεγαθύρια των διαιτητών που παίζανε, έτσι, και τώρα βλέπεις ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα. Μεγάλο χάσμα. Δεν έχει προσωπικότητα ο διαιτητής, δεν έχει οντότητα. Μπαίνει στο γήπεδο και του κάνει ό,τι θέλει ο παράγοντας. Αυτά δεν υπήρχαν παλιά. Δεν υπήρχαν παλιά. Ωραία. Γιώργο, τώρα κλείνοντας έτσι μαζί σου, θα προσπαθείς να ξαναπώ για τους φιλάθλους. Τι μπορείς εσύ να πεις ότι... Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο. Εμείς θέλουμε υγιείς φιλάθλους. Δεν θέλουμε φιλάθλους να κάνουν επεισόδια. Δεν θέλουμε φιλάθλους να δημιουργούν εντάσεις, να βρίζουν χυδαία και αυτά τα λέω γιατί πριν τρία χρόνια βιώσαμε πάλι τα ίδια γεγονότα και είχαμε κακή κατάληξη. Θέλουμε τους φιλάθλους κοντά μας, θέλουμε τους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αλλά θα πρέπει να είμαστε ευπρεπείς και όπου πάμε να μην έχουμε πρόβλημα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε από αυτά που λέω, τι σημαίνουν αυτά. Πηγαίναμε σε γήπεδα και δεν μας μίλαγε κανένας. Πηγαίναμε στην Κρήτη και περνάγαμε απαρατήρητοι. Γιατί είχαμε μια πάρα πολύ καλή, πολύ καλό παιχνίδι στο γήπεδο μας. Κάποια φορές ξεφύγανε αυτά τα παιδιά. Και μιλάω για συγκεκριμένη ομάδα, έτσι, ανθρώπων φιλάθλων του Ηλυσιακού. Τώρα πιστεύω φέτος να μην γίνουν πάλι τα ίδια. Πιστεύω να πάμε καλά. Ξεκάθαρος στόχος είναι η επιστροφή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ξεκάθαρος στόχος. Ξεκάθαρος στόχος. Ξεκάθαρος. Μέσα από τον πρωταθλητισμό βάζουμε τον στόχο αυτόν για να μπορέσουμε να πετύχουμε και πολλά άλλα πράγματα. Και η αναδημιουργία των τμήματων υποδομής, έτσι. Ναι, είναι πολύ βασικό. Ο Ηλυσιακός είχε στηριχθεί στις υποδομές του. Και να βγάλετε και πάλι παίκτες, όπως ο Μασούρας, όπως αυτό, όλα τα... Αλλά αυτό πρέπει να... Δεν μπορεί να βάζεις συνέχεια τα χέρια στην τσέπη. Δεν μπορεί να ματώνει συνέχεια. Πρέπει να βγάλεις παίκτες δικούς σου. Ωραία, κάτι άλλο Γιώργο, έτσι. Δεν ξέρω αν έχεις από κάποιον παράπονα, ήθελες να... Καταρχήν, στο γήπεδο πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες.
εργασίες, το γήπεδο του Ζωγράφου, παρότι φτιάχτηκε τώρα τελευταία, δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση το χόρτο. Έχουν γίνει λάθη. Τώρα θα επιβαρύνεται φυσικά, γιατί θα παίζουν πάλι και οι δύο ομάδες, όπως και μια γενική ομάδα που παίζει. Θα το δούμε αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω να πρετανεύσει η λογική και με τις ώρες και με τις προπονήσεις που θα έχουμε. Και πιστεύω να σταθεί και η Δημοτική Αρχή στο ύψος της και να βοηθήσει τις ομάδες της περιοχής της. Ναι. Έχεις παράπονα δηλαδή από... Δεν έχω παράπονα. Δεν έχω παράπονα. Ίσα-ίσα. Όμως θα πρέπει να μην μένουμε μόνο με αυτά. Πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, οι τοπικοί άρχοντες, ότι εδώ υπάρχει ένα αστυνομικό σωματείο, υπάρχει... είναι δημότες όλοι, δίνουμε για το Δήμο και θα πρέπει και αυτοί να μας βοηθήσουν. Έχετε κάνει έτσι μια συστράτευση στους παλιούς παίκτες, τους παλιούς παράγοντες να έρθουν κοντά σας, έχουν δεχτεί κάποιοι... Έχουμε κάνει και θα κάνουμε και άλλες επαφές και με τον προηγούμενο πρόεδρο, επίτιμο πρόεδρο, τον κύριο Λόι, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Έτσι, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και χαλάρισε και ώρα και χρήμα στον Ηλυσιακό τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι θα έρθει κοντά μας και θα βοηθήσει και αυτούς σε αυτή την προσπάθεια. Ωραία. Θα ήθελα να μου αναφέρεις, Γιώργο, ποιοι είστε έτσι η Επιτροπή Ποδοσφαίρου. Η Επιτροπή Ποδοσφαίρου αποτελείται από τον κύριο Πάντη Πασχάλη, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ηλυσιακού. Αποτελείται από το Θόδωρο τον Κυριακό, που είναι η σημαία του Ηλυσιακού, από τον Αντρέα τον Ταμπάκη, από τον Γιώργο τον Μίσα, από τον Γκουνερί, ο οποίος είναι ο παλιός παίκτης και είναι και γενικός αρχηγός, είναι από τον Κώστα τον Χερεκάκη, που είναι στο Χάρμπολ, και ασχολούνται μόνο με τις ακαδημίες. Ωραία. Κάτι τελευταίο έτσι θα ήθελες να πεις στον κόσμο του Ηλυσιακού, κλείνοντας. Τίποτα. Εύχομαι καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα με τον κορονοϊό και όλες αυτές τις καταστάσεις και θα κάνουμε το καλύτερο για να επαναφέρουμε την ομάδα εκεί που της αξίζει. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, Τάσου, να είσαι καλά. Κλείνοντας την εκπομπή αυτή τη σημερινή αφιέρωμα στον Ηλυσιακό, έχουμε μαζί μας τον νέο προπονητή της ομάδας, τον κύριο Ψηρόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, παίρνεις μπροστά σε μια νέα προσπάθεια ο Ηλυσιακός να επανέλθει στη θέση που του αξίζει. Είναι ένας ιστορικός σωματείος ο Ηλυσιακός. Τι πιστεύεις εσύ? Εντάξει, είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για την ομάδα. Υπήρξες και παλαιότερα στο σύνολο. Υπήρξαν. Ήταν διαφορετικές οι καταστάσεις τότε, όπως και τώρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και δυσάρεστη θέση η ομάδα. Δεν άξιζε η ομάδα να πέσει. Και σίγουρα είναι πολύ οδυνηρό που βρίσκεται σε αυτές τις κατηγορίες τώρα. Και εδώ η διοίκηση κάνει μια τεράστια προσπάθεια, γιατί δεν θέλει η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία αυτή. Και γι' αυτό λόγο είμαι και εγώ εδώ. Ένα ιστορικό σωματείο με πολλούς φιλάθλους, πιστούς οπαδούς. Τι μπορείς να εσύ, από την δική σου πλευρά, να πεις στους φιλάθλους του Ηλυσιακού, τι μπορούν να περιμένουν από εσένα και από τη νέα ομάδα που θα δημιουργήσεις του Ηλυσιακού? Ότι εμείς θα κάνουμε μια ομάδα τέτοια που αρμόζει την ιστορία, τη μεγάλη ιστορία του Ηλυσιακού, με τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει η διοίκηση καταρχάς, και με αυτό που πρέπει να καταβάλουμε και εμείς από τη δικιά μας θέση. Ο κόσμος να ξέρει ότι θα γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, με στόχο τον πρωταθλητισμό, για να μπορέσει να φύγει από αυτήν την κατηγορία που, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν της αρμόζει. Είναι μια τεράστια ομάδα της έργος. Και σίγουρα η προοπτική του είναι για να τουλάχιστον να είναι στην από πάνω κατηγορία. Λοιπόν, προετοιμασία πότε ξεκινάει? Προετοιμασία ξεκινάει από 3 Αυγούστου. Ωραία. Θα έχεις κάποιον συνεργάτη? Υπάρχουν συνεργάτες. Μπορείς να αναφέρεις τα ονόματα? Όχι, αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχουν κάποιες συζητήσεις,
και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, γιατί έγινε η συμφωνία πρόσφατα και έχω κάνει κάποιες συζητήσεις να βρεθεί το οικονομικό, γιατί παίζει ρόλο. Είναι και δύσκολες λόγω του κορονοϊού οι εποχές. Σίγουρα, σίγουρα παίζει ρόλο μεγάλο και οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να κάνουμε τις συμφωνίες και συμφωνίες που θα πολύ ομάδα να είναι απέναντι εντάξει σε όλους. Σε όλους μίσεις, σωστά. Τώρα, η νέα ομάδα θα είναι από ό,τι μου ανέφεραν νεαροί παίκτες ή κάποιους έμπειρους που θα προσεθούν, θα γίνουν κάποιες μεταγραφές. Κοιτάξτε, αναγκαστικά, επειδή υπάρχει ο νόμος για τους μικρούς, η ομάδα θα αποτελείται σίγουρα, ο κορμός της ομάδας θα αποτελείται από μικρούς ποδοσφαιριστές. Η ομάδα έχει ήδη αρκετά καλούς παίκτες μικρούς. Το λέω μικρούς γιατί εγώ πάντα έβαζα σε όλες τις ομάδες που ήμουν, χωρίς να χρειάζεται ο νόμος. Έπαιζε ο κάθε ποδοσφαιριστής με την αξία του. Και δικαιολογούσε την παρουσία του σαν να έπαιζε μεγάλος. Δηλαδή άξιζε ποιοτικά ο ποδοσφαιριστής να κρατάει τη θέση του στην ομάδα. Οπότε αν θα το χρησιμοποιούσε, το χρησιμοποιούσε και αν έβγαινε μπορούσε να πει μεγάλος και μεγάλος να κάθεται στον πάγκο. Ποια είναι η άποψή σας για τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ, πώς είναι η εικόνα των πρωταθλημάτων? Είναι ανεβασμένο το επίπεδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Κοιτάξτε, σίγουρα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα, είναι δύσκολες οι συνθήκες. Τώρα, σίγουρα τα παλιότερα χρόνια μπορεί να υπήρχε μεγαλύτερη ποιότητα. Δηλαδή, σε σχέση με τις που ήσουν άνθρωποι και ποδοσφαιριστής, ας πούμε. Έχει βελτιωθεί το. Τα λέτε υπάρχουν, απλά όταν την εποχή που παίζαμε σε αυτές τις κατηγορίες μπορούσε ο ποδοσφαιριστής να πάει από αυτήν την κατηγορία μπορούσε να παίξει αθλητική, γιατί υπήρχε η ποιότητα και το ταλέντο. Του δίναν όμως και την ευκαιρία να παίξει, έτσι, να αγωνιστεί ο νέος ποδοσφαιριστής. Του δίνανε την ευκαιρία, όχι όλες οι ομάδες, όχι όλες οι ομάδες, είναι ανάλογα την ομάδα που ήσουν. Τώρα βέβαια με τους νόμους και όλα αυτά σίγουρα δίνεται μεγαλύτερη για τα παιδιά, μεγαλύτερη ευκαιρία να δίνεται. Από εκεί πέρα όμως, εάν δεν έχει δομηθεί μια τέτοια κατάσταση από την αρχή, δηλαδή να έχει ένα πλάνο η ομάδα, μια τριετία, μια πενταετία για να έχει ένα τέτοιο πλάνο, είναι πολύ δύσκολο ξαφνικά να, και ειδικά όταν παίξει μια ομάδα κατηγορία να είναι προετοιμασμένη μια κατάσταση. Γιατί άλλο να παίξει μια ομάδα από τη Β' Αθηνική στη Γ' Αθηνική και άλλο από τη Γ' Αθηνική στο τελικό. Εκεί αλλάζουν όλοι. Γιατί και οι ποδοσφαιριστές εδώ δεν θέλουν να μείνουν. Θέλουν να σταθούν σε ένα επίπεδο παραπάνω. Έτσι παρασύρουν και κάποιοι μικροί που ίσως είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές. Και σίγουρα υπάρχει έτσι στο σωματείο μια έτσι μεγάλη, θα έλεγα, ανακατοσούρα θα έλεγα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για αυτό που να ρωτήσω την αρχή. Πάντως υπάρχουν πολλά τα προβλήματα στο εραστικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Με τα γήπεδα, δεν υπάρχουν πολλά γήπεδα. Είναι και το οικονομικό βέβαια αυτό, δεν υπάρχουν πόροι. Ναι. Γι' αυτό δεν βλέπουμε και πολλούς νέους παράγοντες να βλέπουν μπροστά, να ασχολούνται με, με τα σωματεία. Το γηπεδικό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σίγουρα. Γιατί βλέπεις όλο το Δήμο της Αθήνας δεν υπάρχουν γήπεδα, εκτός 2-3-4. Στην περιοχή τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές ομάδες και φανταστείτε ότι με τις ακαδημίες και τις ομάδες που υπάρχουν αυτές είναι πάρα πολύ πιεσμένα τα πράγματα στον προγραμματισμό της ώρας για να έχουν οι ομάδες την ώρα τους. Οπότε υπάρχει φθορά και στο πλαστικό και στο χώρο που έχει η ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή εδώ. Υπάρχει φθορά. Γενικότερα όμως, εντάξει, τα παιδικά προβλήματα έχουν όλες οι ομάδες. Και οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτό, γιατί από το πλαστικό στο χώρο υπάρχει έτσι μια επιβάρυνση στην ποδοσφαιριστή. Τώρα, ποια είναι η καλύτερη σου στιγμή ως προπονητής και ως παίκτης που τη θυμάσαι και την έχει στο μυαλό σου? Κοιτάξτε, ο ποδοσφαιριστής είναι ότι έκανα συμβόλαιο στο Διαφόρα Ρόδου σε ηλικία 19 ετών. Ξεκίνησα από τον Αστέρα Ζωγράφου
Α, ναι, ξεκίνησε από τον Αστέρα Ζωγράφο. Ξεκίνησα από τον Αστέρα Ζωγράφο πολλά χρόνια. Δηλαδή ζωγραφείο της εσύ. Ζωγραφείο της εσύ. Καταλογή μου είναι από την Καλαμάτα. Και τώρα θα κοίτα να δεις που ο Αστέρα Ζωγράφο και ο Λυσιακός είναι συνήθεια. Εντάξει, είναι τα δύο πολύ ιστορικά σωματεία. Εδώ και από το Συμβούλιο είναι παιδιά πολύ ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει και στον Αστέρα και στον Λυσιακό. Είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες στην περιοχή, με μεγάλη ιστορία. Έχει και ο Άστερας έχει βγάλει πολλούς ποδοσφαιριστές. Όπως και ο Καρποβίτης ο Γιώργος και ο Βασίλης ο Κουνίτσης, εδώ έχουν παίξει τα παιδιά. Και ο Γιώργος ο Μίσας. Έχουν παίξει και άλλα που θα ξεχάσουν κιόλας. Από αυτούς που υπάρχουν στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή, λέω. Και σίγουρα υπάρχει και το συνέστημα εδώ. Προπονητικά, η καλύτερη σου στιγμή, προπονητικά, ξεκίνησα, η μεγάλη προσπάθεια έγινε, η πρώτη μου δουλειά ήταν η Περακλουπ. Ένα πολύ μεγάλο ιστορικό σωματείο, χαίρομαι που πέρασα από αυτήν την ομάδα. Έχω πολύ έντονα συναισθήματα γιατί... Φέτος κέρδισε και την άνοδο πρώτα. Κέρδισε και την άνοδο στη Β' κατηγορία. Και πολλά συγχαρητήρια κιόλας γιατί πραγματικά οι άνθρωποι και εκεί κάνουν τεράστια προσπάθεια. Ηγείται ο κύριος Παυλόπουλος. Ναι, είναι παιδιά που έξαμε συμπαίκτες που, όπως είπα και πριν, είναι, που αγαπάνε την ομάδα, δεν έχουν όφελος και συμφέρον από κάτι και στηρίζουν την ομάδα ως παίκτες και ως παράγοντες πλέον. Εκεί έκανα μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Στην κάθε χρόνο ανεβαίναμε κατηγορία. Υπήρχε ένας πρόεδρος ο οποίος μας είχε λυμμένα τα ζητήματα όλα, το οικονομικό αλλά τα πάντα στην ομάδα, οπότε είχαμε μόνο η δουλειά μας ήταν μόνο την κυριακή στο γήπεδο, το ποδόσφαιρο αποτέλεσμα, το ποδόσφαιρο και κάθε χρόνο έκανα κατηγορία. Μετά όμως κουράστηκε μετά από κάποια χρόνια γιατί διοικούσε ουσιαστικά την ομάδα από το εξωτερικό. Και μετά αφού πήρα αποφάση ότι δεν μπορεί να τρέξει την ομάδα αφού ανέβηκε η ομάδα τότε στη Δέλτα Γάμα Εθνική Τωρινή, δεν μπορούσα να τρέξει την ομάδα γιατί ουσιαστικά δεν τρέχαω εγώ και αυτός την ομάδα. Και ήρθε η πρόταση από το Φωστήρα. Πήγα σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή στο Φωστήρα. Ήταν αδελφατική, δεν είχε και ένα δελτίο τότε. Με την οποία κάναμε πολύ ωραία πράγματα. Την πρώτη χρονιά τερματίσαμε τρίτη πίσω από τον Ελπιδοφόρο και τη Γλυφάδα τότε, που ήταν πάρα πολύ δυνατές ομάδες και οικονομικά και ρόστερ. Την επόμενη χρονιά ανεβήκαμε με το Φωστήρα με αντίπαλο την Κηφισιά που είχε μεγάλο μπάτσετ εκείνη την χρονιά. Κατακτήσαμε και τον τελικό κυπέλλου με τον Αθηναϊκό. Ανέβηκε ομάδα στη Γάμα Αθηνική. Πολύ μεγάλη στιγμή ήταν η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στη Γάμα Αθηνική στην επαγγελματική κατηγορία, αποκλείοντας ταυτόχρονα και τον Πανιόνιο στο κύπελλο Ελλάδος. Mm-hmm. Είμαστε ο Φωστήρας από τις πρόσφατες ομάδες που απέκλεισε μια ομάδα Γάμα Αθηνικής στην επαγγελματική κατηγορία, μια ομάδα τότε που έπαιζε μεγάλα ονόματα στο Πανιόνιο, όπως ήταν ο Σταμάτης Κουλούγος, έτσι, και άλλα παιδιά, δεν θυμάμαι δεν ήμουν, ήταν πολλά παιδιά που ήταν παίκτες επίπεδου. Αποκλείσαμε την ομάδα μια μεγάλη πρόκληση, παίζοντας Τετάρτη Κυριακή και καθορίσαμε να ανεβάσουμε την ομάδα πρώτη τελικά εκείνη τη χρονιά από τη Γάμα στη Βήτα. Βέβαια, συνεχίζοντας και παίξαμε και με τα Γιάννενα. Μετά κάναμε πολλές νίκες στο κύπελλο Ελλάδα. Παίξαμε με Χανιά, παίξαμε με Ζάκυνθο. Για να φτάσουμε εκεί ήταν πολύ δύσκολα πράγματα. Και μετά ανέβηκε η ομάδα όπως είπα στην Β' Αθηνική. Ταυτόχρονα όμως, ένα πολύ σημαντικό και σπουδαίο πράγμα που κάναμε είναι ότι βγάλαμε και ποδοσφαιριστές. Χωρίς αυτό να υπάρχει στην υποδομή. Αλλά και μπορείς να αναφέρεις ονόματα παίκτες ναι, που έχουν περάσει από τα, ναι, από τα χέρια σου και έχουν πετάξει. Είναι ο Χρήστος το Τασουλής παίζει τώρα στα Αστέρα Τρίπολης. Mm-hmm. Μιλάω τώρα για που ακόμα είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο. Είναι ο Μάριος Όρμποε που έφυγε και πήγε στον Όφη τη χρονιά που ήμασταν με τον Φωστήρα και τον Όφη στον ίδιο όμιλο και ήμασταν πολύ μπροστά. Εκεί, εντάξει, η κατηγορία χάθηκε για κάποιους ειδικούς λόγους, αλλά βγάλαμε και πάλι από τους ποδοσφαιριστές εκεί τον Όγκο, τον Μάρτον Όγκο, ο οποίος παίζει τώρα στη Χάρη, στην Αγγλία, στις
Στη Σκωτία. Σκωτία. Στη Σκωτία παίζει μια ομάδα, ήδη ακόμα. Το Λάσκαρη πήγε στον Ηρακλή εκείνη τη χρονιά. Και άλλα παιδιά, μπορεί να μην έπαιζε στο Σούπερ Λίγκ, αλλά παίζουν πίτα δική και παίζουν σε πολλές... Όλα αυτά τα παιδιά σε θυμούνται μετά ή σε ξεχνάνε, ξέρεις. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο πράγμα. Συνήθως τώρα από τους ποδοσφαιριστές σε θυμούνται κάποιοι ποδοσφαιριστές, όμως αυτοί πολύ συγκεκριμένοι, γιατί ίσως έχουν και άλλες προτεραιότητες στη ζωή τους, προχωρούν, δεν έχουν το μυαλό τους αυτή τη στιγμή να σκεφτούν να πάρουν ένα τηλέφωνο, αλλά σίγουρα βρισκόμαστε κάποιες φορές ή θα μιλήσουμε κάποιες φορές όταν τύχει και χρειαστεί κάτι, σίγουρα θα επικοινωνήσουμε. Υπάρχει αυτή η επικοινωνία που χρειάζεται. Αλλά αυτοί οι ποδοσφαιριστές βγήκαν μετά από πολύ δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή, αυτοί ανταπεξήλθαν σε μια διάρκεια ενός πρωταθλήματος που ήταν πολύ επίπονη. Μπόρεσαν και άντεξαν στον πρωταθλητισμό. Γιατί ο πρωταθλητισμός είναι ένα άλλο πράγμα. Όποιος δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Είτε είναι ποδοσφαιριστής, ή προπονητής, ή παράγοντας. Γι' αυτό βλέπετε και πάρα πολλές αλλαγές προπονητών που να έχουν περάσει από πάρα πολλές ομάδες ή ποδοσφαιριστές και να μην έχουν καταφέρει τίποτα. Απλά έχουν περάσει από τις ομάδες. Ναι. Είναι δύσκολο βέβαια να μείνεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι φταίνει οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές μόνο. Ναι. Σίγουρα όμως μπλέκεται και το κομμάτι παράγοντας μέσα σε αυτή τη διαδικασία που στην Ελλάδα είναι μια υπόθεση δύσκολη. Ωραία, κλείνοντας τώρα, τι μπορεί να περιμένει ο φύλαθλος, ο οποίος είναι απογοητευμένος για τον υποβασμό της ομάδας από τον Ψηρόπουλο και από τη νέα ομάδα του Λυσιακού, να έρθει στο γήπεδο να στηρίξει την ομάδα. Ο κόσμος πρέπει να, αυτή τη στιγμή, πρέπει να γίνει μια πραγματική συσπήρωση στην ομάδα όπως έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί είναι άνθρωποι που είναι χρόνια στην ομάδα, αγαπάνε την ομάδα ως οπαδοί, ως παλιούς οριστές. Πρέπει και θα το δουν και, και το ξέρουν ήδη κιόλας ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να τη στηρίξουν. Χρειάζεται πιο πολύ βοήθεια από ποτέ, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να φύγει από αυτήν την κατηγορία. Θα κάνεις δηλαδή να το βγάλει από το καλύτερο δυνατό ώστε η ομάδα. Θα το δει ο κόσμος αυτό σίγουρα από τις κινήσεις που θα κάνουμε και από το μεταγραφικό σχεδιασμό. Θα το δει, θα το καταλάβει. Από την προετοιμασία που θα κάνουμε, από τα πρόσωπα που θα επιλεχθούν και για το τεχνικό team, αλλά και από το ρόστερ της ομάδας. Οπότε ασυνδέστα θα έρθει ο κόσμος πέρα από το ότι πρέπει να έρθει ο Λυσιακός. Ως οπαδός και... Δεν μπορείς να μας αποκαλύψεις ένα όνομα μιας μεταγραφής ή ενός προσώπου που θα είναι δίπλα σου. Κοιτάξτε, υπάρχουν εδώ χιλιάδες. Αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν, δεν είναι κάτι τελειωμένο. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν και δελτία σε άλλες ομάδες. Και δεν μπορούμε να. Αν ήταν κάποιος ελεύθερος, σίγουρα θα μπορούσαμε να το πούμε. Αν είχε, θα είχε υπογράψει, θα μπορούσαμε να το πούμε και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αλλά και η δική μου αρχή είναι. Πάντως πριν την προετοιμασία θα είναι όλα τακτοποιημένα, ας πούμε. Πιστεύω, ναι, ότι κατά μεγάλο ποσοστό το ρόστερ θα είναι από την πρώτη μέρα στην προετοιμασία. Και δεν θα βιαστούμε γιατί θα περιμένουμε κι εμείς, όχι εννοώ αρχίζοντας την προετοιμασία, αλλά θα περιμένουμε κάποιες μέρες να διεκπαιρεωθούν κάποια πράγματα για να μπορούμε, αν ανοίξουμε και αρχίσουμε την προετοιμασία και δεν έχει έρθει κάποιος ποδοσφαιριστής, σίγουρα θα είναι γιατί αυτός ο ποδοσφαιριστής θα έχει ποδοσφαιρική αξία και θα πρέπει να τον περιμένουμε αφού έχουμε συζητήσει πρώτα, γιατί ίσως μπορεί να υπάρχει και κάποια άλλη προτεραιότητα εκείνη τη στιγμή και οπότε... Ωραία. Και το νέο πρωτάθλημα τώρα της Α κατηγορίας για πρώτη φορά θα είναι τρεις όμιλοι. Ναι. Και οι τρεις πρώτοι θα παίξουν μπαράζ για το ποιες ομάδες θα προβαστούν στη Γάμα Εθνική. Ποια είναι η άποψή σου για το καινούριο πρωτάθλημα. Δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί πρώτον θα θες να πρωταγωνιστήσεις για να παραμείνεις πρώτα στην κατηγορία. Σίγουρα είναι. Και θα προβαστούν αρκετές ομάδες. Σίγουρα, επειδή όπως σας είπα, αυτή η κατηγορία δεν έχω περάσει. Πάλι με τον αθλητισμό, δηλαδή και με την Περάκλειο στην άλλη κατηγορία, υπήρχε τότε με τη διαφορά των βαθμών ενός από τις βαθμούς πιο μπροστά από το δεύτερο. Και στην άλλη περίπτωση, όταν ήμουν στο Ηράκλειο, κάναμε στις 6 νίκες στα Μπαράζ με ομάδες ιστορικότατες, Άλλιο και Κατσίνη κλπ. Ήμασταν η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που
το κατάφερε αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο διεξαγόταν τότε το πρωτάθλημα. Και σίγουρα γνωρίζω τη μεγάλη δυσκολία που έχει. Τώρα, σίγουρα ένα κομμάτι σημαντικό είναι ότι γίνονται τρεις όμιλοι. Για πρώτη φορά, ναι, για πρώτη φορά. Αυτό δεν φαίνεται ότι θα είναι κάποιο ταχυτήτων. Τώρα, ακριβώς δεν ξέρω τις ομάδες που θα είναι σε κάποιο όμιλο για να σημάνε δύο ή τριών ταχυτήτων. Ή θα είναι κάποιες δυνατές ομάδες μαζί, πολλές, ή θα μοιραστούν οι ομάδες. Αλλά σίγουρα αυτό δείχνει το επίπεδο. Γιατί φανταστείτε ότι έμειναν ομάδες που θα έπαιζαν στο β' τοπικό ή ομάδες που έπεσαν και είχαν πέσει ήδη δηλαδή αρκετά νωρίς. Φανταστείτε ότι αυτές θα κάνουν προσπάθεια ομάδες να μπορέσουν να παραμείνουν στην κατηγορία. Φαίνεται ότι δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή την οικονομική να μπορέσουν να παραμείνουν στην κατηγορία για τη νέα σεζόν, αφού έτσι και δεν μπορούσαν από πριν. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι για αυτές τις ομάδες που θα διεκδικήσουν, σίγουρα έχει πολύ καλές ομάδες, ιστορικές ομάδες, χρειάζεται ταπεινότητα και σεβασμός για τις ομάδες αυτές. Πρώτα απ' όλα εμείς να το κάνουμε και όχι με υπεροψία. Να λέμε ότι είμαστε δυσιακούς και να πούμε μέσα μόνο με τη φανέλα να κερδίσεις το κάθε παιχνίδι. Αυτό και όλοι θα θέλουν να κερδίσουν το Ελυσιακό. Γιατί ακριβώς αυτό ότι εμείς θα πρέπει να. Θα το θεωρούν ότι δεν θα κερδίσουν τον Ελυσιακό οι υπόλοιπες. Μπορεί να πάνε σε ένα άλλο παιχνίδι για να χάσουν από μια ομάδα που είναι πολύ υποδιέστερη και από αυτή την ομάδα που ίσως μπορέσει να κερδίσει και εμάς. Και πρέπει εμείς να ξεπεράσουμε και αυτό το εμπόδιο. Δηλαδή εμείς πρέπει να παίξουμε, γιατί όπως είπατε, θα παίξουν τον Ελυσιακό, θα τα δίνουν όλα ό,τι μπορούν να κάνουν για να. Είτε βαθμολογικά, είτε για την προσωπική τους εκείνη τη στιγμή υποδοσφαιριστές. Το prestige, ας πούμε. Ναι. Και σίγουρα αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Και ελπίζουμε και να γίνουν και κανονικά τα πρώτα πλήματα. Μην έχουμε κάποια διακοπή και με παρουσία φιλάθλων, γιατί και οι φιλάθλοι δίνουν νότα στο. Σίγουρα. Εντάξει, το βλέπουμε σε ομάδες τώρα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, φαίνεται ότι το συνήθισαν και οι ομάδες τη Super League αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Στα αστυνομικά σωματεία ακόμα όμως πιο δύσκολο, γιατί εντάξει, δίνεται ένα μεγάλο κίνητρο στους υποδοσφαιριστές, χρειάζονται αυτή την ενίσχυση από την εξέδρα, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν προσωπική επαφή με τους υποδοσφαιριστές, με το Συμβούλιο. Υπάρχει έτσι ένα κοινό μέτωπο, θα έλεγα. Και οπότε σίγουρα θα είναι μια κατάσταση που δεν θα τη θέλουμε, βέβαια. Θα είναι μια βέβαιη κατάσταση, φαίνεται. Ελπίζω όμως να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κάποια διακοπή. Γιατί στο ποδόσφαιρο, αν γίνει κάποια διακοπή όπως έγινε πριν, εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα να επανέλθουν οι ομάδες. Κάνει το ρυθμό σου, οι υποδοσφαιριστές. Ήδη ο αγωνιστικός ρυθμός έχει χαθεί και κυρίως για αυτές τις ομάδες που έχουν να παίξουν τώρα για τόσους μήνες. Ωραία, έχω να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι ένα στοίχημα και για σένα έτσι να ξαναφτάσεις στον Ελυσιακό εκεί που πρέπει και για σένα προσωπικά στην καριέρα που έχεις κάνει ως προπονητής. Κοιτάξτε, είμαι ένας προπονητής που έχω αγωνιστεί πάρα πολύ να πετύχω αυτά που έχω πετύχει, γιατί έχει γίνει μόνο από μια καθαρή διαδικασία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο η κατηγορία και το εγχείρημα αυτό, και αυτή τη φορά. Δεν σας κρύβω ότι σίγουρα δεν θα ήθελα να δουλέψω σε αυτή την κατηγορία, αλλά όμως η αγάπη των ανθρώπων της ομάδας που γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και η πίεση που μου άσκησαν για να έρθω στην ομάδα και το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον και από φίλους που είναι στο Συμβούλιο, σίγουρα όταν φτάνεις σε ένα σημείο τέτοιο μετά ξεχνάς και οποιαδήποτε φιλοδοξία έχεις να κάτσεις να περιμένεις να σου δοθεί μια πρόταση για να μπορέσεις να είσαι σε ένα άλλο επίπεδο, να μην έχεις τόσο πολύ μεγάλο άγχος σε αυτήν την κατηγορία. Σίγουρα θα υπάρχει άγχος, πίεση. Μεγάλο άγχος και πίεση. Εντάξει, όλα διαχειρίσιμα είναι βέβαια, γιατί είμαστε άνθρωποι που έχουμε ζήσει με αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια
ζούμε με την οποία μας αρέσει κιόλας, μετά από ένα σημείο και μετά μας αρέσει, το συνηθίζουμε κιόλας, αλλά νομίζω ότι πρωταθλητής δεν γίνεσαι γενιές, πρέπει να το έχεις ως, όχι μόνο σου βέβαια, μόνο σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Απλά πιστεύω ότι ο προπονητής επηρεάζει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό την ομάδα, τον ποδοσφαιριστή και την ομάδα κατά επέκταση, και σίγουρα με τις κινήσεις του ακόμα και τους παράγοντες να πείσει τους πάντες. Και σίγουρα παίζει ένα πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο, πιστεύω, σε οποιαδήποτε ομάδα προπονητής. Επηρεάζει, όπως είπα, πάρα πολύ την όλη διαδικασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εγώ να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά και το Διοικητικό Συμβούλιο για την τιμή που με έκανε να είμαι σε μια τόσο μεγάλη ιστορική ομάδα. Εύχομαι να πάρω μεγάλο, να υπάρχει υγεία πάνω απ' όλα σε όλους μας. Και σε εσάς ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε να κάνουμε αυτήν την ωραία συνέντευξη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά επίσης.